Καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Καρτσάκη, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη για την περιφερεια. Κύριε Καρτσάκη, πολύ καλημέρα σας από τα 984. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Καρτσάκης, ο οποίος διεκδικεί τη δική μας την ψήφο μέσα από τον θεσμό της αυτοδιοίκησης, περιφερειακός σύμβουλος. Γιατί, κύριε Καρτσάκη? Δηλώνω την υποψηφιότητά μου με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη, διότι νιώθω έτοιμος στο να ασχοληθώ με τον τόπο μας, με τον κρητικό λαό, μετά από 3 θητείες από που εκπροσωπούσα όλους τους συναδέλφους μου, τους αστυνομικούς. Έχω μάθει το κομμάτι της διεκδίκησης. Έχω μια εμπειρία 4 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, καθώς το 2019 είχα εκλεγεί στον Δήμο στον Άγιο Νικόλαο. Και μετά έχω ασχοληθεί και με τα θέματα πολιτικής προστασίας από τη θέση του Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Λαστείου. Μέσα από αυτά είδα πώς μπορεί να γίνονται οι μηχανισμοί, και είναι κάτι για το οποίο αυτή τη στιγμή έχω τις δυνάμεις, νιώθω ότι υπάρχει κάποια ευκαιρία, και για την αγάπη μου για το νησί μου και τον τόπο μου είπα να πω την υποψηφιότητα, πάντα με ειλικρίνεια, με πάρα πολλή δουλειά και με ανοιχτές τις πόρτες μας προς όλους τους ανθρώπους να μπορούν να μεταφέρουν ελεύθερα τα προβλήματά τους, τις προτινόμενες λύσεις, και να κάνουμε ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Βέβαια, κύριε Καρτσάκη, σε όποιο τομέα και αν πάμε, από αυτούς τους οποίους προαναφέρατε, με ό,τι έχετε μέχρι σήμερα καταπιαστεί, έχουμε να λέμε και να καταγράφουμε πραγματικά εμπειρίες, οι οποίες είναι εμπειρίες ζωής. Γιατί εάν πάμε στην πολιτική προστασία, βλέπουμε τι γίνεται και πόσο ανάγκη έχουμε αυτή την ώρα να νιώθουμε ασφαλείς, έτσι δεν είναι, σε ό,τι έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση. Το διεκδικητικό πλαίσιο, ναι, και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζητούμενο. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το επάγγελμά σας αστυνομικός, μόλις έκανα τις αναφορές, και ειδικά η τελευταία αναφορά με την έξαρση στη βία, και επειδή εσείς έχετε ασχοληθεί και με περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, νομίζω ότι είναι 3 πάρα πολύ μεγάλα κεφάλαια, έτσι. Είναι 3 μεγάλα κεφάλαια, για τα οποία όμως θα πρέπει να ξεκινήσουμε δράσεις, τόσο ενημέρωσης για να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Και τώρα, με αυτό που είπατε με τους ανηλίκους για τη βία, με τα περιστατικά τα οποία αναφέρατε, βλέπετε ότι στο παρελθόν είχε μειωθεί για μια περίοδο η βία στους ανηλίκους εκεί στα σχολεία κτλ. Είδατε ότι λίγο να χαθεί ο έλεγχος και να μην υπάρχει η σωστή ενημέρωση και το σωστό παράδειγμα προς τα παιδιά, πώς μπορεί να χαθεί ο έλεγχος. Επίσης, εγώ πιστεύω, και βέβαια δεν έχω στοιχεία γι' αυτό, αλλά θεωρώ ότι παίζει το ρόλο του, ότι ακόμα και αυτή η μουσική η οποία ακούν τα τελευταία 4-5 χρόνια με αυτούς τους τράπερς, οι οποίοι δίνουν τα χειρότερα μηνύματα που υπάρχουν ενάντια στη γυναίκα, υπέρ των ναρκωτικών, ότι το μόνο πράγμα που έχει νόημα στη ζωή είναι τα χρήματα και όχι το πνεύμα, αν ακούγονται σε αυτή τη μουσική και ο γονέας λίγο χάσει τον έλεγχο από το παιδί, βλέπω ότι τα παιδιά ξεφεύγουν και γίνονται πιο επιθετικά. Αυτά είναι τραγικά, δηλαδή τραγικά τα μηνύματα τα οποία παίρνει η νεολαία, τραγικά τα ερεθίσματα, τραγικό το γεγονός σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρότυπα. Αλλά εδώ είναι τόσο πολυεπίπεδο το θέμα που δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορούμε να το ακουμπήσουμε και πόσο εύκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Κοιτάξτε, εγώ επιμένω στις καμπάνιες και σε ενημερωτικές δράσεις, διότι αυτές μέσα σε βάθος χρόνου αποδίδουν. Αποδίδουν και αλλάζουν νοοτροπίες. Το να ξεπεράσει ένα κοινωνικό πρόβλημα πρέπει να αλλάχθει η νοοτροπία των πολιτών αυτής της κοινωνίας για να μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι.
Ακόμα και με το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας που στο παρελθόν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και ξεκίνησα και εγώ από τη δικιά μου την πλευρά κάποιες ημερίδες περί αυτού του θέματος, βλέπουμε ότι ενώ στο παρελθόν οι γυναίκες κατά κύριο λόγο, γιατί το 83% των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας είναι οι γυναίκες και το 17% είναι οι άνδρες, παλιά και όχι πολύ παλιά, μέχρι και πριν 15 χρόνια περίπου, δεν είχαν το θάρρος να καταγγείλουν τέτοια περιστατικά, ενώ τώρα βλέπουμε ότι και την εμπιστοσύνη έχουν στο να πάνε σε κάποιο αστυνομικό λειτουργό και να το καταγγείλουν, και βλέπουν ότι η καταγγελία τους οδηγεί στη δικαιοσύνη. Πλέον υπάρχει περισσότερη ενημέρωση, πλέον η κοινωνία τα καταδικάζει, ενώ στο παρελθόν θυμόμαστε περιστατικά που μπορεί η γυναίκα να έλεγε στη μητέρα της ότι δέχεται επίθεση από τον σύζυγό της και να της έλεγε η μητέρα της, έτσι είναι η κόρη μου στη ζωή αυτό το πράγμα. Οι γείτονες να ακούγανε να τσακώνεται ένα ζευγάρι πολύ έντονα και να υπάρχει η άσκηση βίας και να μην σηκώνει το τηλέφωνο να παίρνει το 100. Αυτά τα πράγματα έχουν διορθωθεί και όλα αυτά διορθωθήκαν, όπως σας είπα, μετά από πολλή ενημέρωση και μετά από την εμπιστοσύνη που βγήκε στα πρώτα θύματα από τους αστυνομικούς. Γιατί αν αυτά πήγαν να καταγγελθούν και βλέπανε ότι υπάρχει πόρτα από την αστυνομία, πιστέψτε με, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Σωστά. Αυτοδιοίκηση, ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, πολιτική προστασία. Πολιτική προστασία και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναρωτιέμαι πόσο δύσκολο είναι αυτό το puzzle, κύριε Καρτσάκη. Κοιτάξτε, συνδέονται άμεσα, γιατί όταν ασχολείσαι με την αυτοδιοίκηση, ένα μέρος της αυτοδιοίκησης είναι και πολιτική προστασία. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, μετά και τις μεγάλες καταστροφές τις οποίες υπάρχουν, πλέον ο κόσμος ανησυχεί και θεωρώ ότι και η πολιτεία αρχίζει και βάζει σιγά σιγά την πολιτική προστασία σε μία από τις προτεραιότητες της. Αργά τα βήματα ωστόσο, έτσι, πολύ αργά τα βήματα, και κυρίως το κομμάτι της πρόληψης, γιατί την καταστολή καλή είναι, σαφέστατα καλή είναι η καταστολή και πρέπει να υπάρχει, αλλά αν δεν έχεις την πρόληψη, γιατί πρέπει να πηγαίνεις αμέσως στην καταστολή? Αυτό ακριβώς, αλλά αυτές οι συζητήσεις τις κάνουμε τώρα τόσο έντονες και με τόσο μεγάλη ευαισθησία, γιατί δεν θυμάμαι εγώ στο παρελθόν να υπήρχε τόσο μεγάλη ευαισθησία σε αυτό, σε ολόκληρη την Ελλάδα, όχι δεν λέμε για την Κρήτη μόνο. Βλέπουμε ότι είναι ένα κεφάλαιο το οποίο, αν δεν τρέξει, δεν ματώσει τη δουλειά να φέρεις κάποια αποτελέσματα. Μάλλον, κύριε Καρτσάκη, να σας πω γιατί από τα παθήματα δεν παίρναμε τα μαθήματα. Γιατί οι καταστροφές ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο σε ό,τι έχει να κάνει με τη δραστηριότητα των ανθρώπων. Απλά κάποιοι έντεχνα δεν ήθελαν να κουβεντιάζεται αυτό το θέμα. Ανά την Ελλάδα. Δεν μιλάμε για εμάς, αλλά μόνο μιλάμε σε όλη την Ελλάδα, ναι. Σε όλη την Ελλάδα, βέβαια. Νομίζω ότι τουλάχιστον τώρα, και σε αυτό το κομμάτι, σε όλη την Ελλάδα έχουμε μείνει πίσω και θέλει πάρα πολύ δουλειά στο να προοδεύσουμε σε αυτό το κομμάτι. Είναι, νομίζω, από τις προτεραιότητες πλέον όλων των περιφερειών και όλων των δήμων. Δηλαδή, ακούμε τώρα πλέον τους πολίτες, καθαρίσατε τα ρέματα, γίνανε αντιπλημμυρικά έργα, αντιπυρικές ζώνες, γιατί βλέπουν ότι με αυτές τις καταστροφές τις οποίες έχουν γίνει, ότι χάνουμε συνανθρώπους μας. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι αν φτιάξει ένα τεράστιο αντιπλημμυρικό έργο ότι έσωσες και την κατάσταση και μια ζωή, γιατί άμα έρθουν οι καταιγίδες, όπως είδαμε και στο Θεσσαλικό κάμπο, εκεί τίποτα δεν μπορούσε να το σταματήσει. Όμως είναι προτιμότερο να έχεις κάνει όλες τις ενέργειες, τουλάχιστον να προλάβεις κάποια πράγματα και μέσα από αυτά να μπορείς να σώσεις και μια ανθρώπινη ζωή, παρά να το αφήνεις στο έλεος
Μα είπατε τη μαγική κουβέντα πριν από λίγο. Όταν κάνεις ένα έργο, δεν κάνεις ένα έργο απλά για να γραφτείς την ιστορία και το όνομά σου να είναι πάνω σε μία πλακέτα. Κάνεις ένα έργο με γνώμονα τη σκοπιμότητα αυτό το έργο. Με το πόσο θα βοηθήσει αυτό το έργο. Ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτού του έργου. Ας μην αναφέρουμε το παράδειγμα της Θεσσαλίας. Ας μην το πάρουμε δηλαδή ως καλό παράδειγμα. Διότι εκεί ό,τι κάνανε και ό,τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε τον καλύτερο προγραμματισμό. Όπως λένε οι κάτοικοι, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να πνιγούν. Φταίνει οι πολίτες, φταίει η αυτοδιοίκηση, ποιος φταίει, ποιος είναι τελικά ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, είτε της περιφέρειας είτε του Δήμου. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά αυτή η κουβέντα δεν πρέπει να μας πάρει κάποια χρόνια για να τη συζητάμε. Πρέπει να συζητηθεί γρήγορα, να αποφασιστούν γρήγορα τα βήματα και να το πάμε πολύ γρήγορα, γιατί με τις καθυστερήσεις και τα αργά βήματα έχουμε μπουχτίσει. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει και οι πολίτες να παίρνουν λίγο πιο σοβαρά το κομμάτι των εκλογών και όταν πηγαίνουν στην κάλπη να σκέφτονται ποια πρόσωπα είναι αυτά τα οποία είναι έτοιμα στο να κάτσουν να τους εκπροσωπήσουν, να κάτσουν να δουλέψουν και να έχουν ένα όραμα για τον τόπο, να πηγαίνουν τα πράγματα πιο γρήγορα. Γιατί είναι καλό αυτές τις μέρες μέχρι τις εκλογές να κάνουμε και τέτοιες σκέψεις. Διότι την ποιότητα των πολιτικών και των ανθρώπων που συμμετέχουν στην αυτοδιοίκηση, που είναι οι άνθρωποι που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, την εντολή αυτή τη δίνει ο λαός. Και καλό είναι να ο λαός τώρα αυτές τις μέρες να σκεφτεί σε ποιον άνθρωπο μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη, ελπίζοντας ότι θα κάνει κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Άρα χρειάζεται ικανά στελέχη στην αυτοδιοίκηση για να μπορούν να έρχονται και πιο γρήγορα τα αποτελέσματα. Βέβαια, ερχόμαστε και μέσα, ερχόμαστε μετά από δύο, όχι μέσα, μετά από δύο εκλογικές αναμετρήσεις και βάσει έτσι όπως τώρα σας ακούω να λέτε, καλό είναι ο πολίτης να σκέφτεται και να σκέφτεται σοβαρά πριν πάει στην κάλπη και όχι να έχει στο μυαλό του άλλα πράγματα. Φαντάζομαι ότι μετά από δύο εκλογικές αναμετρήσεις ότι δεν θα μετρήσει η κούραση ή οτιδήποτε άλλο και ότι δεν θα έχουμε ποσοστά μεγάλα αποχής που είναι επίσης ένα μεγάλο ζητούμενο, έτσι κύριε Καρτσάκη? Νομίζω ότι ειδικά εδώ πέρα για το νομό Ηρακλείου δεν υπάρχουν μεγάλα ποσοστά αποχής, έτσι και αλλιώς νομίζω ήταν ο πρώτος ή ο δεύτερος νομός όλη την Ελλάδα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις εθνικές εκλογές. Και πάντα όταν έρχεται οι εκλογές του πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, η συμμετοχή είναι πάντα λίγο παραπάνω, διότι είναι και πάρα πολύ υποψήφιοι. Επομένως, είναι αναμενόμενο στο να υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση. Καλό είναι όμως ο κόσμος, αν δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα υγείας ή το οτιδήποτε άλλο σοβαρό όμως, να μπορεί, αφού θέλει να ασκεί κριτική και αφού θέλει να απαιτεί πράγματα από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά, με την καθημερινότητά μας, να πάει και να σκεφτεί και να ψηφίσει, αλλά να πάει. Σωστά. Να σηκωθεί από τον καναπέ. Σωστά το είπατε. Εφόσον θέλει να ασκεί κριτική, ας πάει τουλάχιστον στην κάλπη να ψηφίσει. Για να ξέρει τι είναι αυτό που ψηφίζει και γιατί το ψηφίζει. Το κυρίως είναι όχι το ποιο θα ψηφίσω, αλλά γιατί το ψηφίζω, όποιον ψηφίζω. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας καλημερίσω. Καλή συνέχεια, κύριε Καρτσάκη. Ήταν πολύ ωραία συζήτηση. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλά να είστε. Καλή σας ημέρα.